Τάσος το κάνεις ίσως, όχι, ίσως από τους πιο παλιούς ποδοσφαιριστές στην ομάδα, έτσι. Εγώ με το Φεράρι. Εσύ με το Φεράρι, λοιπόν, ναι. Να σε καλωσορίσουμε στην παρέα μας εδώ στο Βόλο TV. Πάμε να μιλήσουμε για την φετινή προετοιμασία που γίνεται εδώ στην Ολλανδία. Έτσι, έχεις περάσει, φαντάζομαι, πολλές προετοιμασίες στην καριέρα σου, έτσι, πολλά χρόνια τώρα. Αρκετές ομάδες, προετοιμασίες και πολλούς προπονητές έχεις αλλάξει. Μίλησε μας έτσι για τις πρώτες εντυπώσεις εδώ στην Ολλανδία. Η προετοιμασία της ομάδας έχει ξεκινήσει περίπου 3 εβδομάδες. Νομίζω 3 εβδομάδες ακριβώς είμαστε τώρα. Εντάξει, η πρώτη εβδομάδα στη Βορταγιά που πήγαμε κυρίως πάντων είναι πιο αναγνωριστική και πιο προσαρμοστική. Ήρθαμε εδώ στην Ολλανδία με πολύ όρεξη για δουλειά. Συναντήσαμε ένα περιβάλλον που μπορώ να πω ότι ήταν καταπληκτικό. Είναι κατάλληλο για να χτίσεις μια ομάδα και κάθε μέρα προσπαθούμε να προετοιμαστούμε όσο περισσότερο γίνεται. Ιδανικές συνθήκες και κλιματολογικές φαντάζομαι, αλλά και οι εγκαταστάσεις, έτσι. Φυσικά, οι εγκαταστάσεις είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ καλές. Έχει 2-3 γήπεδα που μπορούμε να κάνουμε προπόνηση. Ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός. Μπορώ να πω ότι τις πρώτες 3-4 μέρες είχε και κρύο κιόλας. Για την εποχή και όλα στη δικιά μας, γιατί στην Ελλάδα έχει 40 και εδώ ήρθαμε απευθείας στους 15-16 βαθμούς, αλλά τώρα ο καιρός είναι μια χαρά. Τάσο, είναι ο τρίτος χρόνος παρουσίας σου στην ομάδα. Είσαι από τους παίκτες που μπορείς να σχεδιαγραφήσεις αυτή την πορεία. Ήρθες από όταν ανέβη και η ομάδα Super League. Τώρα πάμε για τρίτη χρονιά στη μεγάλη κατηγορία. Μέχρι τώρα πώς σχεδιαγραφείς αυτή την πορεία των 2 χρόνων στην Super League και πάμε στον τρίτο. Εντάξει, η ομάδα έχει πει από την αρχή και το βλέπουμε και όλοι μας ότι κάθε χρόνο θέλει να ανεβαίνει ένα σκαλοπάτι παραπάνω. Έτσι και τα 2 χρόνια. Την πρώτη χρονιά θέλαμε να σταθεροποιηθούμε στην Α' Εθνική όταν πρώτο ήρθα κιόλας. Μείναμε στην κατηγορία. Τη δεύτερη χρονιά είπαμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω. Βγήκαμε 7η πέρσι. Φέτος θα μου πείτε, αφού λες το κάτι παραπάνω, ίσως να λέμε και για εξάδα. Αυτή τη στιγμή όμως είναι πολύ νωρίς να μιλάμε για εξάδα. Το ρόστερ της ομάδας δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα κιόλας. Όταν ολοκληρωθεί το ρόστερ, τότε θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα για το πού μπορούμε να φτάσουμε. Αλλά η ουσία είναι άλλη, ότι μέσα στο γήπεδο πρέπει να δείχνουμε τι πραγματικά μπορούμε να καταφέρουμε. Στα λόγια όλοι καλοί είμαστε. Mm-hmm. Στην ουσία είναι οι πράξεις. Εκεί πρέπει να. Το γήπεδο είναι ο καθρέφτης. Mm-hmm. Ποια στοιχεία έχει βελτιώσει το παιχνίδι της ομάδας αυτά τα 2 χρόνια, δηλαδή ήταν μια νέα ομάδα, δεν είχε την εμπειρία της κατηγορίας. Η δεύτερη χρονιά ήταν καλύτερη, όπως είπες, και τώρα πάει για τρίτη χρονιά. Ποια είναι αυτά που, το στοιχεία που βλέπεις ότι έχουν βελτιωθεί με την πάροδο του χρόνου? Την πρώτη χρονιά η ομάδα μπορώ να πω πως ήταν πολύ άπειρη στην κατηγορία. Εντάξει, ήταν η πρώτη της χρονιά, θα μου πεις. Είχαμε πολλά νέα παιδιά που και αυτά δεν μπορούσαν να διαχειριστούν κάποιες καταστάσεις. Συσσαγωγικά οι έμπειροι παίχτες ήμασταν ελάχιστοι για την κατηγορία. Αλλά πέρσι είχαμε παραπάνω ποιότητα από την προηγούμενη χρονιά και φέτος ευελπιστούμε ότι θα έχουμε και την εμπειρία και την ποιότητα ώστε να καταφέρουμε να βγάλουμε ένα πολύ ωραίο και δυναμικό σύνολο. Ποιότητα, εμπειρία είναι στοιχεία που μπορούν να δώσουν το βήμα παραπάνω που είπες? Φυσικά και είναι στοιχεία. Ούτως ή άλλως το βλέπουμε αυτό σε όλες τις ομάδες. Το ελληνικό πρωτάθλημα είναι ένα ιδιαίτερο πρωτάθλημα, ένα δυναμικό πρωτάθλημα. Φέτος πιστεύω πως είναι ακόμα πιο ανταγωνιστικό από την προηγούμενη χρονιά και γι' αυτό πρέπει να ενώσουμε αυτά τα 2 στοιχεία και φυσικά παίζει και ο παράγοντας τύχη πολύ σημαντικό ρόλο, αλλά η ποιότητα και η εμπειρία είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες. Χουάν Φεράντο, Άνχελ Λόπεθ, Γιγέρμο Μπασκάλ. Ισπανοί προπονητές, ίδια ποδοσφαιρική φιλοσοφία ή διαφορετική αντίληψη? Λέμε γιατί του μπουκαλίσαν περισσότερο στην ομάδα. Πέρασε. Ισπανός, γι' αυτό το λέω. Εντάξει, οι προηγούμενοι προπονητές είχαν άλλη φιλοσοφία, νομίζω, από ότι ο σημερινός προπονητής. Ο σημερινός έχει κάνει περισσότερο ιταλική σχολή. Θέλει να χτίζει το ποδόσφαιρο, να χτίζει το παιχνίδι σου από τον τερματοφύλακα από πίσω, να παίζει την μπάλα κάτω και από εκεί και πέρα θέλει πολύ συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Αυτό όμως είναι το θέμα να το καταλάβουμε και εμείς όσο καλύτερα γίνεται. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ, δουλεύουμε πάρα πολύ πάνω σε αυτό το σύστημα και σε αυτό το στυλ παιχνιδιού του προπονητή, για να είμαστε αυτοί που πρέπει όταν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Οι προηγούμενοι τώρα προπονητές δεν μπορώ να πω ότι ενθουσιάζαμε με το στυλ παιχνιδιού, γιατί παίζαμε κυρίως με μεγάλες μπαλιές, αλλά πρεσάραμε σε όλο το γήπεδο. Αυτό ήταν το σημαντικό στοιχείο που μας βοήθησε, ειδικά την προηγούμενη χρονιά. Αυτό το πρέσκι θα το δούμε και φέτος.
Εντάξει. Δηλαδή, να περσέρει η ομάδα που κατάλαβες από την επίθεση, δηλαδή. Εντάξει, αυτό σίγουρα ο προπονητής θέλει να δουλεύει πάνω σε αυτό, αλλά ακόμα είναι πολύ νωρίς να μιλάμε για αυτό το πράγμα, γιατί δεν έχουμε, το ρόστερ δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Ναι. Και όπως είδαμε χθες στο φιλικό, δηλαδή, διακρίνει μια κούραση. Αυτό που είπε ο προπονητής σας στο πρώτο ημίχρονο, κυρίως, που ήσασταν παιδιά που έχετε το χρόνο συμμετοχής και εκεί είδαμε λίγο την ομάδα. Να είναι κουρασμένη όντως, ας πούμε. Βέβαια και περίπτωση δική σου που ερχόσουν από τραυματισμό και ξεκίνησε το παιχνίδι. Ναι, έχασα κάποιες μέρες προπονήσεων εδώ στην Ολλανδία. Εντάξει, σίγουρα υπάρχει πολλή κούραση στην ομάδα. Έχουμε διπλές, ακόμα και τριπλές προπονήσεις κάποιες μέρες. Είναι λογικό να μην έχουμε τόσο καλή εικόνα αυτή τη στιγμή. Πιστεύω όμως ότι άμα περάσει αυτό το στάδιο τώρα, γιατί είναι πολύ δυνατό στάδιο, από εδώ και πέρα θα δούμε έναν άλλον Βόλο. Είναι ένα φαινόμενο στις ομάδες Super League να υπάρχουν πολλοί ξένοι ποδοσφαιριστές. Πόσο δυσκολεύει το γεγονός ότι έχεις να συνεργαστείς με ξένους παίκτες και είστε ελάχιστοι Έλληνες παίκτες στην ομάδα. Η αλήθεια είναι πως στην ομάδα φέτος λείπει το ελληνικό στοιχείο. Εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι σε αυτό. Εμείς από τη μεριά μας πρέπει να βοηθήσουμε και τα καινούργια παιδιά που ήρθαν και θα έρθουν ώστε να προσαρμοστούν πάνω και στην ομάδα αλλά και στο ελληνικό πρωτάθλημα για να είμαστε όσο το δυνατό ετοιμότεροι, όσο πιο έτοιμοι γίνεται μάλλον, γιατί σε ένα μήνα ξεκινάμε το πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα τα παιδιά που ήρθαν έχουν ποιότητα σίγουρα και θα μας βοηθήσουν ώστε η ομάδα να έχει ένα πολύ δυνατό σύνολο. Βλέπεις αυτή την προσαρμοστικότητα των παιχτών. Είστε ένας κορμός βασικό. Δεν λέμε ότι την ομάδα πέρυσι στην κυριολεξία έμεινε βασικός κορμός. Δεν μείναν 10 παίκτες από το ρόστερ, έμειναν 10 παίκτες του βασικού κορμού. Οι παίκτες αυτοί που ήρθαν προσαρμόστηκαν, προσαρμόζονται εύκολα στο ποδοσφαιρικό του νέο περιβάλλον. Οι άνθρωποι της ομάδας όντως έχουν κρατήσει ένα κορμό από πέρσι, πολύ δυνατό κορμό μπορώ να πω. Τα καινούργια παιδιά είναι ακόμα νωρίς. Δεν μπορείς να πεις πράγματα για τα καινούργια παιδιά, αλλά όσο περνάει ο καιρός όμως και με τη βοήθεια τη δικιά μας πρέπει να προσαρμοστούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα γίνεται. Να μπουν στο στυλ παιχνιδιού του ελληνικού πρωταθλήματος, γιατί κάποια παιδιά έχουν φύγει από τη χώρα τους, κάποια άλλα έχουν αλλάξει Ήπειρο, που είναι σημαντικό αυτό κιόλας και για τα ίδια τα παιδιά για να προσαρμοστούν. Πρέπει όλοι να βοηθήσουμε και τα καινούργια παιδιά και να μας βοηθήσουν και οι ίδιοι εμάς για να φτιάξουμε ένα δυνατό σύνολο. Εσύ πώς αντιλαμβάνεσαι με την εμπειρία που έχεις, ας πούμε, τι μπορούμε να παίρνουμε με την ομάδα? Εντάξει, αυτό ακριβώς θα το πούμε όταν ολοκληρωθεί, όπως είπα και προηγουμένως, το ρόστερ. Αλλά αυτή τη στιγμή η ομάδα, σας είπα, θέλει να χτίσει από πίσω, θέλει να παίξει με την μπάλα κάτω, θέλει να δημιουργεί φάσεις. Πρέπει να πετυχαίνουμε και τον γκολ, γιατί παίζεις για τον γκολ. Άμα δεν βάζεις γκολ, δεν μπορείς να κερδίσεις κιόλας. Οπότε πρέπει όλοι μας να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, ώστε η ομάδα να φτάσει ψηλά. Όλες οι ομάδες σε περίοδο προετοιμασίας δεν μπορούμε να έχουμε εικόνα για το τι θα παρουσιάσουν. Φιλικά παιχνίδια γίνονται αυτό το διάστημα. Εσύ πιστεύεις ότι αυτή τη χρονιά θα δούμε ένα καλύτερο, πιο ποιοτικό και πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα στη Super League? Ναι, έτσι πιστεύω. Οι ομάδες έχουν δείξει, μάλλον κάποιες ομάδες πέρσι που ήταν θεωρητικά πιο αδύναμες, έχουν δείξει ότι έχουν κάνει κάποιες δυνατές κινήσεις. Mm-hmm. Η Λαμία, για παράδειγμα, έχει κάνει πολύ καλές κινήσεις και έχει πολύ το ελληνικό στοιχείο που γνωρίζουν την πραγματικότητα του ελληνικού ποδοσφαίρου αυτοί οι παίχτες. Οπότε οι ομάδες θα είναι πιο δυνατές φέτος. Ναι. Είσαι στην καλύτερη ποδοσφαιρική ηλικία. Ο Τάσος Τσοκάνης διψά για διάκριση, εξακολουθεί να είναι φιλόδοξος. Φυσικά, όλοι οι αθλητές, όλοι οι ποδοσφαιριστές, όσο παίζουν ποδόσφαιρο, θέλουν να διακρίνονται και να πάνε όσο πιο ψηλά γίνονται. Οπότε, όλοι μας, όσο καλύτερα πάει η ομάδα, βέβαια, όταν δίνουμε τον καλύτερο μας σε αυτό, μόνο να κερδίσουμε έχουμε. Γι' αυτό, όσο πιο ψηλά πάει η ομάδα, όλοι μόνο να πάρουμε κάτι θετικό έχουμε και όχι αρνητικό. Ο Βόλος είναι μια καινούργια ομάδα, 4 ετών, προσπαθεί να δημιουργήσει δικούς του φιλάθλους. Εσείς από την πλευρά σας, πώς μπορείτε να βοηθήσετε σε αυτό, στο να έρθει περισσότερο κόσμο στο γήπεδο και να καθιερωθεί και συνδύσει το φιλάθλο αυτή η ομάδα? Σίγουρα, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο στο χέρι μας. Έχουν πει ότι την καινούργια χρονιά έχουν ανακοινώσει, μάλλον, ότι θα έχουμε τους φιλάθλους στα γήπεδα. Γιατί το γήπεδο είναι γιορτή για το φιλάθλο και τους θέλουμε όλους μαζί μας. Από εκεί και πέρα, όμως, εμείς δίνουμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Βάλαμε μια πολύ καλή παρακαταθήκη την περσινή χρονιά. Έχουμε φιλοδοξίες και για τη φετινή. Και πιστεύω ότι και εμείς οι ίδιοι θέλουμε τον κόσμο στο γήπεδο και ο κόσμος θα ευχαριστηθεί αυτό που θα βλέπει στο γήπεδο μέσα. Όπως είπες, έχετε μια παρακαταθήκη καλή από πέρυσι, δηλαδή πήγε πολύ καλά η ομάδα, ξέρω, ποδόσφαιρο. Αυτό σας αγχώνει κάπως, γιατί ο κόσμος, τώρα που θα έρθει και στο γήπεδο ο κόσμος, πρώτα Θεός δηλαδή, με το Γαλλό,
είναι λογικό να περιμένει και κάτι παραπάνω. Ε? Δεν είναι ότι μας αγχώνει. Μπορώ να πω ότι μας δίνει και ένα κίνητρο παραπάνω αυτό με τον κόσμο να έχει απαιτήσει από εμάς. Εμείς έχουμε δείξει ότι μπορούμε να φτάσουμε την ομάδα ψηλά, οπότε ο κόσμος είναι λογικό να έχει απαιτήσεις. Για μας είναι ένα κίνητρο αυτό. Πόσο έλειψε ο κόσμος πέρυσι από τα γήπεδα? Έλειψε πάρα πολύ ο κόσμος. Δεν ήταν και ότι καλύτερο να πας τώρα να μπαίνεις στο αγωνιστικό χώρο και να βλέπεις 20 και 30 άτομα. Και άμα ήταν και όλα σε κάποια γήπεδα 20 και 30 άτομα, εντάξει. Το γήπεδο γενικά και ο αθλητισμός είναι γιορτή. Οπότε θέλουμε γεμάτα γήπεδα. Αυτό είναι και για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή ένα κίνητρο ακόμα παραπάνω. Είτε παίζεις στην έδρα σου, είτε εκτός έδρας να βλέπεις τον κόσμο. Πορώνεις ακόμα περισσότερο. Στο εκτός έδρας, ε. Έτσι ακριβώς. Μαζί με το Φεράρι, όπως είπες, είσαστε πιο παλιοί. Σε γεμίζει με περισσότερες ευθύνες αυτό το γεγονός, το ότι είσαι ο πιο παλιός μαζί με τον Φράγκο? Εντάξει, ευθύνες. Δεν μπορώ να πω ότι με γεμίζει ευθύνες, αλλά εμείς οι πιο παλιοί πρέπει να βοηθήσουμε παραπάνω τα καινούργια παιδιά που έρχονται στην ομάδα. Πρέπει να τους δώσουμε, να τους περάσουμε ακριβώς το τι σκοπό έχει η ομάδα, τα θέλω της ομάδας. Και όσο πιο γρήγορα το καταφέρουμε αυτό, τόσο καλύτερο θα είναι για όλους μας. Τα αποδυτήρια της ομάδας είναι και φέτος μια μεγάλη οικογένεια, όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Συνεχίζουμε αυτό που αφήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Κάθε χρόνο είμαστε όλοι μαζί, όλοι δεμένοι. Μπορεί να υπάρχουν μάλλον πολλοί ποδοσφαιριστές από διάφορες χώρες και με διαφορετικές κουλτούρες και γλώσσες, αλλά όλοι μαζί είμαστε μια οικογένεια και θέλουμε να φτιάξουμε ένα δυνατό σύνολο. Κανένας δεν είναι για τον εαυτό του, όλοι προσπαθούμε για το καλό της ομάδας. Πάνω σε αυτό το κομμάτι πάντως έχεις και εσύ μια παραπάνω ευθύνη, έτσι, ως πιο παλιός. Και εγώ θα πω... Και ως αρχηγός. Ναι, βέβαια, και ως αρχηγός. Εντάξει, έτσι είναι, ναι. Και εγώ και ο Φράκο, όπως είπαμε προηγουμένως, που είμαστε και πιο παλιοί, είμαστε και αρχηγοί, προσπαθούμε να δείξουμε στα καινούργια παιδιά και να τους περάσουμε από την πρώτη στιγμή το τι πρέπει να κάνουμε σε αυτή την ομάδα, ώστε να γίνουμε ένα ωραίο και δυνατό σύνολο από την αρχή. Δίνεις κατευθύνσεις δηλαδή με τον αρχηγό, έτσι, μέσα στα αποδυτήρια, κατά κάποιο τρόπο. Εντάξει, ας το πούμε και έτσι. Ναι. Και όλα τα παιδιά, όχι μόνο εγώ με τον Φράγκο, και τα παιδιά που είναι από πέρσι, δηλαδή προσπαθούν και οι ίδιοι, γιατί ξέρουν τι σημαίνει οικογένεια, το ζήσανε και την προηγούμενη χρονιά, το ζήσαμε όλοι μαζί. Οπότε και τα προηγούμενα παιδιά που είναι από πέρσι προσπαθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οικογένεια ίσως και να σημαίνει ένα από τα συστατικά της επιτυχίας, θες, δεν είναι? Η οικογένεια είναι το α και το μέγα. Οι ρίζες του σπιτιού από εκεί ξεκινάνε, από την οικογένεια. Πριν κλείσουμε, θέλω να μας πεις τι είναι αυτό που σας έχει ζητήσει ο πρόεδρος στην πρώτη προπόνηση, στην πρώτη συγκέντρωση. Εντάξει, ο πρόεδρος αγαπάει αυτό που κάνει, ξέρει πάρα πολύ καλά από ποδόσφαιρο. Η αλήθεια είναι ότι μας έχει μιλήσει για στόχους κλπ. Είναι ακόμα νωρίς βέβαια να το πούμε κι εμείς αυτό. Έχει ζητήσει σίγουρα την εξάδα. Είναι ένα όνειρο που θέλει να πραγματοποιηθεί. Ένα όνειρο φαντάζομαι χειροπιαστό, ε. Εντάξει, τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Είμαστε εδώ, μέσα στο γήπεδο. Το γήπεδο είναι ο καθρέφτης, οπότε εκεί πέρα πρέπει να δείξουμε τι μπορούμε να καταφέρουμε. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Στρογγάνη και να σου ευχηθούμε πάντα υγιείς. Από εκεί ξεκινάμε. Και εγώ υγεία παραπάνω και κάθε υγεία όλοι μας. Ευχαριστώ πολύ.